Τα φαντάσματα. Ένα αυτοτελές επεισόδιο από το βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου «Η Αυλή μας». Όταν σπάσεις, λέει καθρέφτη, περίμενε 7 χρόνια γρουσουζιάς. Τι πρέπει να κάνεις για να φέρεις 7 χρόνια χαράς και ευδαιμονίας? Να σας πω εγώ. Να ανοίξεις νηπιαγωγείο στην αυλή σου. Κοντεύει χρόνος που εγκαινιάσαμε το νηπιαγωγείο στην αυλή μας και από εκείνη την ημέρα άλλος αέρας θα φύσηξε μέσα στην αυλή μας. Έπαψαν τα κλάματα των παιδιών, η νευρικότητα των μανάδων. Σηκώνονται τα πουλάκια μου το πρωί και τρέχουν χαρούμενα στο σχολείο τους. Πηγαίνουν να ανταμώσουν την Ανούλα που τα περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά. Εγώ από τώρα άρχισα να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω όταν τελειώσουν αυτά τα ευτυχισμένα 7 χρόνια για να παρατείνω την ευτυχία μας. Τώρα θα μου πεις γιατί 7 χρόνια, μα 7 ήταν και τα χρόνια με τις ισχυνές και τις παχές αγελάδες στο όνειρο του Φαραώ. 7 ήταν τα χρόνια και της πείνας και της ευθονίας που ακολούθησαν. Αυτή η σημαδιακή αριθμή δεν είναι τυχαίοι, εγώ τώρα πάω να τα πιστέψω όλα. Άρχισα να πιστεύω και στις υπερφυσικές δυνάμεις και στα στοιχιά και να τα κάνω χάζι. Θυμάμαι τι πάθαμε μια μέρα με το στοιχείο του νεκροταφείου έξω από το Άργος. Τι ήταν εκείνο το κακό? Είχαμε πάει εκδρομή με την περιηγητική στην Πελοπόννησο. Ο Γιάννης, η Νέλη και εγώ. Ήταν καλοκαίρι. Ζέστη φοβερή. Φτάσαμε αργά στο Άργος και κουρασμένοι όλοι όπως ήμασταν μετά το φαγητό πέσαμε να κοιμηθούμε. Πού να μας πιάσει όμως ύπνος. Η κάμαρα του ξενοδοχείου έβραζε. Ξαναντηθήκαμε και βγήκαμε έξω. Πήραμε τη δημοσιά και χωρίς να το καταλάβουμε βγήκαμε έξω από την πόλη στον κάμπο. Συνεχίσαμε να περπατάμε στο χωματόδρομο ανάμεσα από τα ποτισμένα μποστάνια που ανάδυναν δροσιά μαζί με όλες τις μυρωδιές της βρεμένης γης και των όσων φύτρωναν εκεί πάνω. Το μόνο που ακούονταν ήταν το τρι-τρι των γρήλων και πού και πού γαυγίσματα σκύλων σαν να προσπερνούσαμε κανένα κοιμισμένο χωριουδάκι. Πόση ώρα περπατούσαμε δεν ξέρω, μα κάποια στιγμή σταμάτησαν και οι γρήλοι, σταμάτησαν και τα σκυλιά, ακόμα και το ελάχιστο θρόισμα που έκανε το μικρό αεράκι ανάμεσα στις καλαμποκές και αυτό σταμάτησε. Το φεγγάρι έφεξε πιο δυνατά και παρουσιάστηκε μπροστά μας πνιγμένο μέσα στα κυπαρίσια ένα νεκροταφιάκι. Η άσπρη του τάφη φέγγανε τα κυπαρίσια κατάμαυρα και ξαφνικά μέσα στην ησυχία ακούστηκε μια βαριά ανάσα. Εισπνοή, εκπνοή και πάλι εισπνοή, εκπνοή. Βαριά, βαριά και σχεδόν σφύριχτα. Δεν μίλησα, δεν λάλησα, δεν είπα κουβέντα. Κουβέντα δεν είπαν ούτε τα παιδιά. Προχωρήσαμε λίγο ακόμα και μετά κάναμε μεταβολή και πήραμε τον δρόμο του γυρισμού. Μάταια τεντώνω τα αυτιά μου να ξανακούσω την ανάσα. Τίποτα. Το νεκροταφείο στέκουνταν σιωπηλό. Τι διάολο, μήπως έκανα λάθος? Μα τ' άκουσα καλά. Να ρωτήσω τα παιδιά δεν ήθελα. Ντράπηκα να δείξω πως έδωσα σημασία ή πως φοβήθηκα. Ακούσανε κι αυτά, δεν ακούσανε. Σ' όλο το δρόμο ως το Άργος με τυραννούσε η σκέψη. Πολεμούσα να λογικευτώ και να δώσω μια εξήγηση. Τι μπορούσε να ανασένει έτσι? Να ήταν ο φύλακας του νεκροταφείου και θέλησε να μας τρομάξει? Τι φύλακας όμως? Έχουν αυτά τα μικρά νεκροταφεία φύλακες? Μήπως κανένας ο διπόρος είχε πέσει να κοιμηθεί εκεί και αυτό ήταν το ροχαλιτό του? Μα μέρος ήταν πάλι αυτό για ύπνο? Τα χρόνια πέρασαν και κάποτε αποκτήσαμε το σπιτάκι μας στον βλυχό της Σίδρας. Αγριότοπος, παρμένος με πέτρα και αγκάθι. Συντροφιά εκτός από τους λιγοστούς και καλούς γείτονες, έχουμε την ημέρα τους γλάρους από τη θάλασσα μεριά και τα φιδάκια, τις άβρες και τα γεράκια από το βουνό. Τη νύχτα μας συντροφεύουν τα χατζοχύρια και οι κουκουβάγες. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τόσο πολλές κουκουβάγες σε ένα μέρος. Αν πεις μάλιστα για τη ρεματιά που καταλήγει στο στοιχειωμένο γεφύρι του βιλχού, εκεί τις βλέπεις να κάθονται στα βράχια έξω από τις τρύπες τους, ακόμα και μέρα μεσημέρι.
«Καλέ, τι φασαρία έχουνε σήμερα οι κουκουβάγες», λέω ένα βράδυ στους γείτονές μας όπου είχαμε πάει για βεγέρα. «Γούτσου, γούτσου, γούτσου» και κάτι αλλιώτικες φωνούλες και φτερουγίσματα. «Θα ζευγαρώνουν», είπε η κυρία Μαρίκα. «Έτσι κάνουν όταν είναι στην εποχή τους. Και πού να τις ακούσεις να ανασένουν, σαν άνθρωποι κάνουν». «Πώς κάνουν σαν ανασένουν», πετάχτηκε αμέσως η Νέλη. Η κυρία Μαρίκα πήρε μια βαθιά ανάσα και αφού γέμισε τα πνευμόνια της αέρα, άρχισε σιγά σιγά να τον ξεφυσά. «Αχ, έκανε. Και οι δυο μείναμε με το στόμα ανοιχτό. «Κουκουβάγες στο νεκροταφείο στο Άργος», ψέλισε η Νέλη και μετά ξέσπασε σε γέλια. Τότε έμαθα και ως εκείνη είχε ακούσει τη βαριά ανάσα μέσα από το νεκροταφείο τη νύχτα στον κάμπο του Άργους και πως όλα τα αυτά τα χρόνια δεν ήξερε πως να το εξηγήσει. «Δράπηκε», μου είπε, «να το κουβεντιάσει, μήπως και ήταν της ιδέας της». Το μυστήριο λύθηκε, όμως εγώ απογοητεύτηκα. Αφήγηση Βάνα Σμπαρούνη.